Σκληρή επίθεση του Δημητρικού Τσούμπα στην κυβέρνηση με αφορμή την κατάληψη δύο δεξαμενόπλοιων με πλήρωμα Έλληνες, μεταξύ των οποίων και ένας κριτικός, από Ιρανούς. Όπως επισήμανε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ από την Κρήτη, οι εξελίξεις αποδεικνύουν στην πράξη τους κινδύνους της εμπλοκής στα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών. Προφανώς ως αντίπεινα, γιατί οι ελληνικές αρχές είχαν κατασχέσει πριν δικό τους φορτίο πετρελαίου σύμφωνα με τις οδηγίες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, αποδεικνύει στην πράξη τους κινδύνους, τους τεράστιους κινδύνους εμπλοκής στα σχέδια των ΗΠΑ. Σχετικά με την κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας, είπε ότι αποτελεί απόδειξη πως οι αμερικανονατοικές υποδομές, οι βάσεις, όχι μόνο δεν αποτελούν ασπίδα προστασίας για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αλλά αντίθετα αποτελούν μαγνήτη επιθέσεων, όπως είπε. Μέχρι την Αλεξανδρούπολη, πάνω από την Αλεξανδρούπολη έφτασαν τα τουρκικά μαχητικά. Και αυτό λίγες μόλις μέρες μετά την ψήφιση της συμφωνίας με τη ΣΥΠΑ, μετά το ταξίδι του Μητσοτάκη και τη συνάντησή του με τον Μπάιντεν. Μίλησε δε για τους κινδύνους της αμερικανικής βάσης της Σούδας. Το δημοσίευμα που αναφέρει ότι η Ρωσία έκανε εικονική προσβολή της βάσης της Σούδας, η οποία έχει αυξημένη δραστηριότητα τώρα στον πόλεμο της Ουκρανίας, επιβεβαιώνει πόσο επικίνδυνη είναι η εμπλοκή της χώρας μας σε αυτό τον πόλεμο. Η ακρίβεια έχει γονατίσει τα νοικοκυριά και στην Κρήτη, σύμφωνα με τον κύριο Κουτσούμπα, ο οποίος επισήμανε ότι οι προτάσεις του ΚΚΕ για την ακρίβεια στην ενέργεια μπορούν να δώσουν ανάσα και στο νησί μας. Και εδώ στην Κρήτη, που αδυνατούν να πληρώσουν λογαριασμούς, που βρίσκονται καθημερινά με την απειλή διακοπής ρεύματος. Μπορούν να δώσουν ανάσα στους εμπόρους, στους επαγγελματίες, στις μικρές επιχειρήσεις. Στη διάρκεια πολιτικής ομιλίας στο Ηράκλειο μίλησε για τους σεισμόπληκτους του Αρκαλοχωρίου, αναφέροντας ότι θα πρέπει να τους δοθούν αποζημιώσεις και να προχωρήσει η αποκατάσταση των ζημιών για να έχουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Μήνες μετά το σεισμό τα προβλήματα παραμένουν και επιδεινώνονται συνεχώς. Οι μεγάλες ζημιές στα σπίτια και τις υποδομές δεν έχουν ακόμα αποκατασταθεί. Οι οικογένειες εξακολουθούν να μένουν σε κοντέινερ. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, ανέφερε ο κύριος Κουτσούμπας, μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση της Τομεακής Επιτροπής Ηρακλείου, καλώντας τους πολίτες στο δρόμο της ανατροπής με το ΚΚΕ.